84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Άστεγες παραμένουν 140 οικογένειες στο Αρκαλοχώρι, τρέχουν οι φορείς για να προλάβουν το χειμώνα. Στις σεισμόπληκτες περιοχές σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών βρίσκονται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου για να κάνουν συνοδεία μηχανικών του Δήμου, ελέγχους αυτοψίες στα κτίρια, σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες, τους οποίους καλεί να βρίσκονται σε ασφαλείς χώρους κοντά στις ιδιοκτησίες τους, ώστε αυτές να ελεγχθούν από τα κλιμάκια των μηχανικών. Μη κατοικήσιμα τα 1.331 από τα 1.844 σπίτια που είχαν ελεγχθεί μέχρι χθες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου. Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης, κήρυξε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από χθες βράδυ τη Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής και τις Δημοτικές Κοινότητες Γουβών, Κόξαρης, Επάνω Βάθιας, Κάτω Βάθιας, Ελιάς, Ανώπολης, Χαρασού, της Δημοτικής Κοινότητας η Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτέμβρη. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει έως και τις 28 Μαρτίου 2022. Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται από σήμερα Παρασκευή 1η Οκτωβρίου ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων μετά από απόφαση του Δημάρχου Μανώλη Κοκοσάλη. Σε επίπεδο Δήμου έχουν γίνει ήδη 1.500 έως 2.000 αιτήσεις από δημότες προκειμένου να ελεγχθεί από κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η στατικότητα και οι φθορές των κατοικιών με το φαινόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη. Πληγωμένες βεβαιότητα είναι και δεκάδες σχολικές μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Κρίσιμη ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδος Αρχανών Αστερουσίων αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα σχολικής στέγης. Μάθημα σε λιώμενες αίθουσες για πολλούς μήνες φαίνεται ότι θα κάνουν εκατοντάδες μαθητές. Την ίδια ώρα την προοπτική συνεργασίας με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά προκειμένου ο σχεδιασμός για την ανοικοδόμηση του Αρκαλοχωρίου και των άλλων σεισμόπληκτων περιοχών να γίνει σε νέα βάση εξετάζει η Περιφέρεια Κρήτης. Τις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις για το πλαίσιο της συνεργασίας. Χθες στο περιθώριο της υπογραφής συμβάσεων έργων στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο Περιφερειάρχης και ο Πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Αρναουτάκης Διαμαντόπουλος αντίστοιχα, είχαν μία πρώτη σύντομη συνομιλία επί του θέματος, με τον Πρίτανη να εκφράσει την πρόθεσή του να συνδράμει με κάθε τρόπο. Στο μέτωπο του κορονοϊού, πρώτον έχει τις παρελάσεις. Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση να γίνουν κανονικά οι παρελάσεις στις 28 Οκτωβρίου και ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Μίνι lockdown από τις 6 το πρωί για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα, Κιλκής. Παράλληλα, παρατείνεται η ισχύ των ειδικών τοπικού χαρακτήρα μέτρων στις περιφερειακές ενότητες Πιερία, Σημαθία, Πέλλας, Καβάλας, Καστοριάς, Ξάνθης και Δράμας. Επιπλέον, η περιφερειακή ενότητα Αργολίδας εντάσσεται στο επίπεδο 3 πορτοκαλί. Παραμένουν στο πορτοκαλί επίπεδο Συναγερμού, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 75 νέα κρούσματα χθες στην Κρήτη, 40 στο Ηράκλειο, 7 στο Λασίθι, 10 στο Ρέθυμνο, 18 στα Χανιά. Οι Βρυξέλλες παρατείνουν έως στα τέλη Δεκεμβρίου το μηχανισμό ελέγχου των εξαγωγών εμβολίων κατά της COVID-19 που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εγγυηθούν τον εφοδιασμό των 27 μπροστά στις αβεβαιότητες που τροφοδοτούνται από την εμφάνιση παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 6 το πρωί η αεροπορική οδηγία με τις προϋποθέσεις εισόδου στην ελληνική επικράτεια για πτήσεις εξωτερικού με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Μεγάλα εξακολουθούν να είναι τα λειτουργικά προβλήματα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μετά τις αναστολές εργασίας για 33 άτομα που δεν εμβολιάστηκαν, επισημαίνει εκ νέου ο Σύλλογος Εργαζομένων.
Μοναδική λύση, όπως αναφέρει, είναι να επανεξεταστεί από την κυβέρνηση η επιστροφή τους στη δουλειά με περιοδικά τεστ, όπως συμβαίνει σε όλους τους άλλους χώρους εργασίας, για να επανέλθει η λειτουργία του νοσοκομείου στοιχειοδός στους προγενέστερους ρυθμούς. Σημειώνει ότι παρά τις διαβεβαιώσεις προς υπερικάλυψη των κενών, ένα μήνα μετά έχουν γίνει μόλις 5 προσλήψεις τριμηνητών συμβασιούχων και πως από τις συνολικά 23 αποφάσεις πρόσληψης τριμηνητών επικουρικών που υπέγραψε η Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, είναι ζήτημα αν θα υλοποιηθεί το 50-60% αφού αρκετοί δεν αποδέχονται την πρόσληψη. Ο Σύλλογος προσθέτει ότι πρέπει να συνυπολογιστεί πως το Σεπτέμβριο αποχώρησαν και βρίσκονται σε διαδικασία συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του έτους 10 μόνιμοι εργαζόμενοι, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση έλλειψης προσωπικού. Στα ράφια των φαρμακείων βρίσκονται τα αντιγρυπικά εμβόλια και σήμερα ξεκινάει η συνταγογράφησή τους. Έχουν ήδη παραληφθεί 1.700.000 δόσεις αντιγρυπικού εμβολίου, ενώ ο φετινός στόχος είναι τα 4,2 εκατομμύρια εμβόλια. Η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων που θα γίνεται χειρόγραφη συνταγογράφηση, και αυτές είναι: ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πολίτες τουρίστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, μετανάστες που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει άμκα ή προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, στο Ηρακλείο έχει φτάσει ήδη περίπου το 1 τέταρτο της συνολικής περισσινής ποσότητας εμβολίων. Στην Κρήτη χορηγήθηκαν 100 με 150.000 δόσεις αντιγρυπικών εμβολίων το 20, τονίζει, και ήδη στο Ηράκλειο έχουν φτάσει 20 με 25.000 δόσεις. Η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία μετά την συνάντησή του με τον Σλοβάκο ομολογό του. Είπε επίσης ότι δεν θα μπούμε σε ράλι εξοπλισμών με την Τουρκία, αλλά θα κάνουμε αυτά που απαιτούνται για να προστατεύσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Τόνισε και πάλι ότι είναι προς όφελος όλων μας η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο, στις ράγες της διεθνούς νομιμότητας απέναντι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη, είπε ενδεικτικά. 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στην Άγκυρα ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται πως ο προηγούμενος γύρος είχε διεξαχθεί στην Αθήνα στις 16 του Μάρτη. Σκληρή ήταν η ανακοίνωση της Τουρκίας στη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με τη Γαλλία. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: τέτοιες μάταιες προσπάθειες ουσιαστικά αυξάνουν την αποφασιστικότητά μας για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο. Η Ελλάδα, αντί να συνεργαστεί, εξοπλίζεται, προσπαθεί να απομονώσει την Τουρκία. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα τόσο στον εαυτό της όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι μέλος, ενώ θα απειλήσει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη. Σε σειρά επίσης υπερπτήσεων, πάνω από ελληνικά νησιά προχώρησαν σήμερα τουρκικά F-16. Ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Μακρονήσι και τους ανθρωποφάγους στα 29.000 πόδια και ένα λεπτό αργότερα, δεύτερο ζευγάρι τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Μακρονήσι και τους ανθρωποφάγους στα 11.000 πόδια. Η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού εκφράζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν σε συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον ομόλογό του της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, με την ευκαιρία της 61ης επετείου της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που νομίζουν ότι το μεταναστευτικό ζήτημα δεν τις αφορά, έστειλε από τη Σάμο ο Πρωθυπουργός σήμερα, ο οποίος επισκέφθηκε τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή για την φιλοξενία ετούντων άσυλου στη θέση Εζερβού, καθώς και το παλιό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Βαθύ. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε βαθύτατα ευρωπαϊκό το μεταναστευτικό ζήτημα.
υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ελληνική δεν μπορεί να εξαντλείται στη χρηματοδότηση αυτής της υπερσύγχρονης νομής, αλλά πρέπει να καταλήξει σε ένα κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο με δίκαιο τρόπο θα επιμερίζει τις ευθύνες διαχείρισης του σύνθετου αυτού προβλήματος που αφορά την Ευρώπη συνολικά. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων. Πρόγραμμα Κυψέλη για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την πρόθεση της αναδοχής και της υιοθεσίας, προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία και άλλες διατάξεις. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα το μεσημέρι στο Ηράκλειο διοργανώθηκε από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Φεστός και την ΕΛΜΕ μετά την αγωγή που κατέθεσε χθες η Νίκη Κεραμέως. Σε ανακοίνωση των εκπαιδευτικών συλλόγων αναφέρεται: η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μπροστά στο συντριπτικό ρεύμα των συναδέλφων και των σχολείων σε όλη την Ελλάδα που δηλώνουν μαζικά απεργία αποχή από τη λεγόμενη αξιολόγηση. Καταφεύγει για μία ακόμα φορά στην τρομοκράτηση και στην καταστολή. Κατέθεσε κατεπίγουσα αγωγή που εκδικάστηκε χθες για να κηρύξει την απεργία που έχει παράνομη και καταχρηστική. Αυτές οι κινήσεις δείχνουν τον πανικό της κυβέρνησης απέναντι στην ομόθυμη καταδίκη της πολιτικής της από τον κλάδο. Στους δρόμους βγαίνουν οι συνταξιούχοι της χώρας 8 του Οκτώβρη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας των συνταξιούχων 1η Οκτωβρίου. Πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου προβλέπει ο προγραμματισμός. Διεκδικούν μεταξύ άλλων την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που τους έχουν κοπεί μέχρι σήμερα, όπως και καλύτερες συνθήκες στο χώρο της υγείας. Χωρίς φόρο από σήμερα Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού έως 800.000 ευρώ. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος τους άγονους πληστηριασμούς λόγω των υψηλών τιμών με βάση τις οποίες εκποιούνται τα ακίνητα επιχειρεί να βάλει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Προβλέπει ότι έπειτα από δύο άγονους πληστηριασμούς η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά 20% και αν δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον τότε η τιμή πρώτης κατοικίας πρώτης προσφοράς μειώνεται κατά ένα επιπλέον 15%. Στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας ενσωματώθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ανέργους. Στη διάταξη του Υπουργείου προβλέπεται ότι για το έτος 2021 η χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισητικά εποχιακά επαγγέλματα εξασφαλίζεται με 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Μέχρι την εκπνοή του 2021 αναμένουν στον ΑΔΜΙΕ την οριστική έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, η οποία θα δώσει το σήμα για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ένας κύκλος αδειοδοτικών αποφάσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για επιμέρους ζητήματα που αφορούν σε θέματα, για παράδειγμα, οριοθέτησης, υπογειοποίησης, όδευσης του καλωδίου στο χερσαίο κομμάτι. Το παραπάνω προέκυψε κατά την συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΑΔΜΙΕ υπό τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Μάργαρη με την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζηράκη, παρουσία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα. Δεν μεταβιβάζεται καμία ιδιοκτησία του αεροδρομίου Νίκος Καζεντζάκης στο ΤΑΙΠΕΔ, ούτε στο Υπερταμείο. Ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη. Αποσαφήνισε πως δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί το ακίνητο αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς το 1 τρίτο ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Πρακτικά, είπε, το ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας την εμπειρία του ελληνικού, θα βοηθήσει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα. Τελεία και παύλα. Αυτό θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι αναθέτουσα αρχή, ούτε μεταβιβάζεται σε κάτι. Σχετικά με το αναπτυξιακό σχέδιο, ο Υπουργός ανέφερε πως είμαστε στη διάθεση όλων των φορέων να ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, σημειώνοντας όμως ότι τα ιδιοκτησιακά προβλήματα πρέπει να επιληθούν ώστε να γνωρίζουμε ποιος έχει, τι έχει και ποια ακριβώς έκταση θα παραχωρηθεί προς αξιοποίηση. Δήλωσε αποφασισμένος.
Να μην αφήσουμε να επαναληφθούν αυτά που έγιναν στο ελληνικό και πρόσθεσε. Δεν θα αγνοήσουμε τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και όλες οι κοινωνίες και οι κάτοικοι πρέπει να έχουν άποψη. Όμως άλλο είναι να έχουμε απόψεις και άλλο να θέλουμε να τις επιβάλλουμε και να μπλοκάρουμε το έργο. Σε τροχιά υλοποίησης, καθώς αναδείχθηκε ήδη προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει ο Δήμος Ηρακλείου, μπαίνει το έργο της στατικής ενίσχυσης του ιστορικού πεπαλαιωμένου κτηρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από αύριο Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Θα λειτουργήσει στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μόνο το ρεύμα ανόδου από την Παραλιακή προς τη Χανιόπορτα, ενώ η κάθοδος θα πραγματοποιείται από την Οδό Εφόδου από τη Χανιόπορτα προς την Παραλιακή, η οποία θα μονοδρομηθεί. Οι παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς όμως να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση όπως ανακοινώνουν τους 3 μήνες. 220 τόνοι σκουπίδια και μπάζα βγήκαν από τις 19 σπηλιές στη Χρυσοπηγή. Η επιχείρηση καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου διήρκησε 11 ημέρες και αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια, τους Ιατρικούς Συλλόγους Λασιθίου Σιτίας και υπό την αιγίδα των Δήμων Σιτίας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου, θα προχωρήσει σε δωρεάν ιατρικό, παιδιατρικό και ορειλά έλεγχο σε παιδιά από την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τη Δευτέρα 4 του μήνα έως και τις 8 του Οκτώβρη. Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αΐ Γιάννη Ηρακλείου, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. 2.650 τα δεινδρύλια κάναβης που εντόπισαν οι αρχές σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες Πέμπτη σε νέα δοκιμή αντιεροπορικού πυράβλου, ο οποίος αναπτύχθηκε πρόσφατα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Με διακομματική επιστολή τους προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, 10 γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών ζητούν να καταστήσει υπόλογο τον Τούρκο πρόεδρο για τις συνεχιζόμενες πρακτικές καταστολής των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Αφορμή αυτή τη φορά είναι η σκληρή στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στο φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει θέσει προσωρινά υποκράτηση 32 δημοσιογράφους από τα μέσα Αυγούστου, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΜΚΟ Human Rights Watch, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα σημειώνει ότι οι Ταλιμπάν ενημέρωσαν το Σεπτέμβρη τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τα προγράμματα για ζητήματα που δεν επιβεβαιώνονται από αξιωματούχους. Από σήμερα 1η Οκτώβρη θα γίνονται πλέον δεκτά τα δελτία ταυτότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ταξιδεύουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Εξαιρούνται όλοι όσοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή προεγκατεστημένου κατοίκου και το έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Μετανάστευσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για μέτρο που προβλέπεται από τη συμφωνία του Brexit και όπως δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικών, στόχος είναι να ελέγχονται καλύτερα τα σύνορα και να εμποδίζονται εγκληματίες που εισέρχονται στη χώρα με πλαστά έγγραφα. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Ο Ολυμπιακός πέτυχε ιστορική νίκη στην Κωνσταντινούπολη επικρατώντας τη Φενέρ με 3-0. Ο ΠΑΟΚ κόλλησε κόντρα στην Σλόβαν Μπράτισλαβας, με την οποία έμεινε στο 1-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa Conference League. Την παραίτησή του από την Προεδρία της Super League ύστερα από 2 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας. Η Ευρωλίγκα ξεκινάει σήμερα με προσδοκίες για η υψηλή ποιότητα του τουρνουά αλλά και για την πορεία 2 ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός κάνει ποδαρικό στο Πριγκιπάτο στις 8 κόντρα στην Πρωτάρα στη διοργάνωση Μονακό. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Μπασκόνια ολοκληρώνεται σήμερα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, έως στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!